Κύριε Τσακανίκα, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Ξεκινώ αμέσως η έκθεσή σας. Δανείζομαι κάποιες επισημάνσεις της έκθεσης. Χαρακτηρίζει το 2013 σαν ένα έτος καμπής για την ελληνική οικονομία και βλέπει και προϋποθέσεις για τη λήξη της παρατεταμένης ύφεσης το 2014. Θα ήθελα όμως να μας πείτε επιγραμματικά ποια ακριβώς είναι τα στοιχεία που μας δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μονοπάτι ανάπτυξης. Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μονοπάτι ανάπτυξης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει περιοριστεί, όπως ξέρουμε, το 2013 η ύφεση. Το ζήτημα είναι ότι εμείς εκτιμούμε ότι το 2014 μπορεί να είναι ένα έτος στασιμότητας, σταθερότητας. Δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε όλοι να συμβαίνει. Θα θέλαμε να έχουμε έτσι πιο δυναμική ανάπτυξη. Όμως φοβάμαι ότι οι προϋποθέσεις γι' αυτό δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμα. Σίγουρα η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με πέρυσι και υπάρχουν αρκετοί δείκτες οι οποίοι τουλάχιστον η πτώση τους έχει περιοριστεί και αυτή τη στιγμή η εκτίμηση που κάνουμε για τη χρονιά που βρισκόμαστε είναι για στασιμότητα. Στασιμότητα. Μικρή, ναι, μικρή ίσως σημασία. Και κάνει μικρή. Μείον, ναι. Πείτε μου. Αν είναι μείον τώρα 0,3 ή συν 0,3 έχει και μικρή σημασία. Καταλαβαίνω δηλαδή τη συμβολική σημασία που έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει εκτιμούμε περίπου θα είναι στη στασιμότητα. Περισσότερο συμβολική θα μπορούσε να είναι ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 0,3%. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή, κάποιο τρίμηνο του 2014, ίσως το τρίτο και το τέταρτο, θα γυρίσουν θετικά και θα βρίσκονται σε θετικό ρυθμό. Τώρα αν αυτά θα υπερκαλύψουν την ύφεση που θα υπάρχει σίγουρα λόγω και του carry over effect, ας πούμε, από το 2013, αν θα μπορέσει να το υπεραντισταθμίσει, αυτό είναι, ας πούμε, σχετικό. Μάλιστα. Όπως επισημαίνεται, έχουν γίνει αρκετά τα οποία βοηθούν την ελληνική οικονομία, ωστόσο είναι αρκετά τα αρνητικά τα οποία κατά κάποιο τρόπο μας κρατούν πίσω. Η καθυστέρηση στις επενδύσεις, οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει και βεβαίως θα ήθελα να μείνουμε και στο θέμα των εξαγωγών. Η Ελλάδα στις εξαγωγές βλέπουμε να αντιμετωπίσει σημαντικό πρόβλημα και μάλιστα βλέπαμε χθες στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την σύγκριση μεταξύ χωρών όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία. Όπου τι έδειχνε, ότι στο εμπορικό ισοζύγιο, στις εισαγωγές για παράδειγμα στην Ιρλανδία, βλέπαμε τεράστια μείωση και σημαντική αύξηση στις εξαγωγές. Στην Ελλάδα όμως η προσαρμογή έχει επέλθει κυρίως από το γεγονός μείωσης των εισαγωγών και στις εξαγωγές δεν βλέπουμε καμία κίνηση. Αυτό το μοντέλο τι δείχνει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι ανησυχητικό? Βεβαίως, διότι έχουμε πει ότι το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θα θέλαμε είναι αυτό το οποίο έχει ένα ισχυρότερο εξαγωγικό χαρακτήρα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι μπορεί να αντισταθμίσει εντελώς, ας πούμε, τις άλλες παραμέτρους του ΑΕΠ. Είναι γεγονός ότι η εξωστρέφεια δεν είναι εύκολη διαδικασία. Συνολικά το επιχειρηματικό, το παραγωγικό μας σύστημα ήταν προσανατολισμένο προς την εγχώρια ζήτηση για πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα έτσι να έχουν ατονίσει προσπάθειες για εξωστρέφεια και δεν είναι εύκολο από τη μία μέρα στην άλλη να γίνεις εξαγωγικός, ξέρετε. Πρέπει να ταξιδέψεις αρκετά, πρέπει να σε δοκιμάσουν, να δοκιμάσεις να έχεις υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα ώστε να κερδίσεις πελάτες στο εξωτερικό. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Σαφώς, δεν αλλά έχουν περάσει και 6 χρόνια από το 2008. Θα μπορούσε να υπάρχει μια μεγαλύτερη βελτίωση. Έχουν ενισχυθεί κάπως, δεν έχουν ενισχυθεί όσο θα θέλαμε. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα θα ήθελα να πάμε και στο πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο είναι ένα γερό χαρτί για την ελληνική κυβέρνηση. Εσείς στην παρουσίασή σας είπατε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί και νομίζω αυτό είναι το κλειδί. Έγινε μια αρχή με το πρωτογενές πλεώνασμα και τη δημιουργία του, ωστόσο αυτό δεν μας λύνει τα χέρια, δεν λύνει τα προβλήματά μας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσαμε να το διατηρήσουμε, γιατί αυτό είναι το κλειδί κατά κάποιο τρόπο. Το να διατηρήσεις θετικό τον προϋπολογισμό σου σημαίνει ότι πρέπει η οικονομία να έρθει γρήγορα σε ανάπτυξη, ώστε να μπορέσεις να έχεις έσοδα. Σε μια οικονομία
η οποία βρίσκεται σε ύφεση, προφανώς αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Και ουσιαστικά, ναι, μεν το πετυχαίνουμε αυτό φέτος, το 2013 δηλαδή, ωστόσο το αν θα είμαστε σε θέση να το πετύχουμε και τα επόμενα χρόνια που είναι το ζητούμενο, αυτό παραμένει αβέβαιο. Σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο αυτό αξιοποιείται και θα το δούμε ότι θα αξιοποιηθεί μέσα στον χρόνο αυτό πολιτικά και όχι μόνο πολιτικά, θα σημαίνει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν οι πιστωτές ότι πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιο τύπου ρυθμίσεις, αν θέλετε, στο χρέος μας. Άρα θα αξιοποιηθεί πολιτικά, απλά δεν μπορεί να σημαίνει αυτό ότι πετύχαμε μια φορά αυτό το στόχο και τελείωσε, πια μπορούμε να δαπανούμε όσο θέλουμε. Συνολικά η ελληνική οικονομία πρέπει να ξεχάσουμε, ας πούμε, αυτό το σύστημα του παρελθόντος, όπου μπορούσαμε να δαπανούμε εύκολα χρήμα το οποίο δανειζόμασταν με χαμηλά η αναλήθεια επιτόκια από το εξωτερικό. Τουλάχιστον η σκέψη, ας πούμε, της δημοσιονομικής παρακολούθησης δεν μπορεί να μας εγκαταλείψει και αυτό είναι ανεξάρτητο, ξέρετε, και από τρόικες και από μνημόνια. Είναι κάτι το οποίο η χώρα και οι πολίτες πρέπει να το επιθυμούν για την Ελλάδα. Μάλιστα. Πάντως, έχουμε κάνει ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής και έχουμε περάσει μέσα από πολλές δυσκολίες. Τα περιγράφετε πολύ ωραία στην εκθεσή σας, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα, κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι φοβίζουν. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας φοβίζει και να δούμε εδώ και τον πολιτικό παράγοντα, ο οποίος φοβίζει τους περισσότερους αυτή την περίοδο. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η προσαρμογή έχει μεν γίνει, αλλά έχει γίνει με πολύ μεγάλο κόστος. Δηλαδή με πολύ μεγάλο τίμημα για το εισόδημα των πολιτών και κυρίως για την ανεργία, η οποία βρίσκεται στο 27%. Άρα ναι, μεν έχουμε πετύχει αυτή την προσαρμογή, αλλά είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε να τονώσουμε λίγο την ανάπτυξη περισσότερο και δεν μπορούμε μόνο με τη μείωση των δαπανών να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Έτσι. Οι αβεβαιότητες οι οποίες υπάρχουν είναι αυτές οι οποίες ιστορικά επηρεάζουν την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία και σχετίζονται με τον εκλογικό κύκλο. Πάντα τα τελευταία 20-25 χρόνια, όταν υπήρχαν εκλογές σε μια χρονιά, βλέπαμε μια πιο χαλαρή, αν θέλετε, οικονομική πολιτική για ευνόητους λόγους. Αυτό είναι ένας κίνδυνος που και τώρα υπάρχει, με την έννοια ότι μιας και έχουμε διπλές εκλογές το Μάιο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αρκετές δύσκολες αποφάσεις μπορεί να αναβληθούν για μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το μόνο έτσι ρίσκο το οποίο κάποιος μπορεί να αποδώσει στο πολιτικό παράγοντα. Ο χαρακτήρας που έχουν οι εκλογικές χρονιές στην ελληνική πραγματικότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Τσακανίκα, δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Θα ήθελα να μας κάνετε ένα σχόλιο στις κάρτες τις οποίες μας έχει παραθέσει το ΙΟΒΕ, τις οποίες παρουσιάσατε και αφορά την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών στην Ελλάδα. Να μας πείτε αν βάσει αυτών οι προοπτικές, τουλάχιστον μέσα στο 2014, είναι κάπως καλύτερες και ξεκινώντας να βλέπουμε τις κάρτες, βλέπουμε τι γίνεται στην βιομηχανική παραγωγή, όπου εδώ είδαμε μία μικρή άνοδο και στη συνέχεια μία πτώση, κύριε Τσακανίκα. Ναι, τα στοιχεία της πραγματικής, άρα και δεν βλέπω τις κάρτες τώρα διότι είμαι έξω, τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας δεν είναι και πολύ καλά. Δηλαδή, η βιομηχανική παραγωγή, ενώ είχε υπάρξει μια ανωδική τάση, ωστόσο πάλι αυτή βλέπουμε το προϊόν να συρρυκνώνεται. Έτσι. Και σε ό,τι αφορά το λιανικό εμπόριο, βλέπουμε να διατηρείται παρά την μικρή επιβράδυνση, όπως εκεί έχει παγιωθεί βεβαίως σε νέα επίπεδα πια το λιανικό εμπόριο, αλλά νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί πια σε μια ισορροπία η οποία είναι πολύ χαμηλότερα σε τζίρου σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει. Οι περισσότεροι κλάδοι δηλαδή είναι αρκετά χαμηλά σε κύκλους εργασιών, απλά η πτώση αυτή είναι η ποιότερη σε σχέση με την πτώση που είχαμε το 2012 για παράδειγμα. Μάλιστα. Τώρα στις υπηρεσίες βλέπουμε μία σταθεροποίηση των απολειών. Μετά, σε ό,τι αφορά τις κατασκευές επίσης, τα πράγματα εξακολουθούν να παραμένουν δύσκολα. Το γνωρίζουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας έχει πληγεί, όχι τόσο μόνο από την κρίση ή από την μείωση της στεγαστικής πίστης, όσο και από τα φαινόμενα τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, της υπερσυσσόρευσης, ας πούμε, της δημιουργίας πάρα πολλών ακινήτων μέσα σε μια πενταετία, χτίστηκαν σπίτια 10 πενταετίας ουσιαστικά. Οπότε ανεξάρτητα δηλαδή από την κρίση και όλα όσα μας βρήκαν, νομίζω ότι στις κατασκευές θα υπήρχε μια διόρθωση έτσι κι αλλιώς. Αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει με αρκετά έντονο τρόπο πλέον. Μάλιστα. Μπορούμε να βλέπουμε και τις κάρτες παράλληλα όσο μιλάμε.
Λοιπόν, περνάμε και στις επόμενες κάρτες τις οποίες ήδη συζητήσαμε και μετά να πάμε και στον δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος μας δείχνει αρκετά χαμηλότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Είχε βελτιωθεί Ναι, ωστόσο. πράγματι απέχουμε. Ωστόσο, φέτος από τις αρχές του χρόνου είχε βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα σε σχέση με το 2012 που ήταν μια χρονιά που με πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Ωστόσο, από το καλοκαίρι και μετά, δηλαδή περίπου στο β' εξάμηνο του 2013, μάλλον έχουν παγώσει οι προσδοκίες. Δηλαδή, βρίσκονται σε σταθεροποιημένα έτσι, επίπεδα. Δεν φαίνεται να δημιουργείται δηλαδή μια ιδιαίτερη δυναμική προσδοκιών. Περισσότερο είμαστε σε μια στάση αναμονής, θα έλεγα, επιχειρήσεις και πολίτες. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τσακανίκα, ένα σχόλιο για την ανεργία, η οποία το μόνο θετικό που μπορούμε να δούμε είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί τα τελευταία τρίμηνα. Τι προβλέπετε για το 2014? Εκτιμάμε ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει και πάρα πολύ, δηλαδή θα περιοριστεί στο 26% λόγω μια μεγαλύτερης κινητοποίησης στον τομέα των επενδύσεων. Βεβαίως υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, αν θέλετε, όπως τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν για στήριξη των ανέργων 450.000, αυτό είναι παραπάνω από μια ποσοστιαία μονάδα προφανώς. Αυτά όμως πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να μην είναι απλά πυροσβεστικές παρεμβάσεις στην οικονομία. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά νομίζω μας τα είπατε συνοπτικά όλα με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε το επόμενο τρίμηνο να έχετε να μας πείτε θετικότερα πράγματα βάσει αυτών που βλέπουμε και στην πραγματική οικονομία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.